Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο φακό του Hellenic TV. Σήμερα φιλοξενούμε δύο ταλαντούχες fashion designer και μία ταλαντούχα visual artist. Την Χριστίνα Δημιώτη, η οποία είναι και η διευθύντρια της Fashion Heritage Network Cyprus, την Ειρήνη Παναγή και την Δανάη Πάτσαλου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλώς ορίσατε στο φακό του Hellenic TV. Έχετε να μας μιλήσετε για κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ όμορφο σήμερα, για την έκθεση που θα παρουσιάσετε εδώ στο Λονδίνο. Πιστεύω πρώτη φορά, έτσι, θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο. Αλλά θέλω να μου πείτε πρώτα απ' όλα δύο λόγια για το Fashion Heritage Network Cyprus. Το Fashion Heritage Network Cyprus είναι μια εθελοντική ομάδα νέων που περιλαμβάνει Κύπριους που ζουν και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Και στόχος μας είναι η αναβίωση της κυπριακής παράδοσης μέσω της βιώσιμης μόδας και τέχνης. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να φέρουμε τους νέους κοντά στην παράδοση, έτσι ώστε να τη διασφαλίσουμε και να την κρατήσουμε για τις επόμενες γενιές, αλλά θέλουμε να το κάνουμε αυτό με το δικό μας τρόπο, με μοντέρνον τρόπο, έτσι ώστε να είναι και πιο δημιουργικό. Έτσι μαζευτήκατε μαζί με την Ειρήνη και τη Δανάη, έτσι. Η Δανάη είναι η visual artist, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και ποιος είναι ο δικός σου ρόλος και τι είναι για σένα αυτό το νέο, δηλαδή ο συνδυασμός, το πάντρεμα της παράδοσης με το σύγχρονο, Δανάη. Ο ρόλος μου στην έκθεση είναι να λάβω μέρος ως καλλιτέχνης όπου είμαι. Δηλαδή, η έκθεση δεν θα έχει μόνο δημιουργίες με υφάσματα, δηλαδή clothing, δεν θα έχει μόνο σχεδιάσεις μόδας, αλλά θα υπάρχουν και οι εικαστικοί καλλιτέχνες, οι οποίοι και εκείνοι με τη σειρά τους προσπάθησαν να αναβιώσουν παραδοσιακές τεχνικές που δεν υπάρχουν μόνο στη μόδα, αλλά και γενικότερα. Π.χ. υπάρχει μια visual artist η οποία ασχολείται με το weaving της καρέκλας, κάτι που υπήρχε ως μια παραδοσιακή εργασία, η οποία δεν υπάρχει πια. Και εγώ ασχολούμαι με τη σημασία της κεραμικής και τη σημασία που είχε και για τους παλαιότερους, αλλά και για εμάς σήμερα, και προσπαθώ να δω πώς έχει ξεκινήσει η κεραμική στην Κύπρο, γιατί είναι σημαντική, και να δημιουργήσω κι εγώ ένα δικό μου έργο σε σχέση με αυτή. Έτσι, ο ρόλος μου στην ουσία είναι να συμβάλλω μέσα στην έκθεση με μια άλλη ματιά, ενός καλλιτέχνη εικαστικού και όχι designer, αλλά έχω να πω ότι πραγματικά για μένα, επειδή δεν είμαι designer, ό,τι βλέπω και κάνουν οι ίδιοι σχεδιαστές είναι απίθανο, και επειδή εγώ πραγματικά είμαι σε έναν άλλο πλαίσιο, ο καθένας δίνει το δικό του κομμάτι. Έτσι. Ειρήνη, ποιο θα έλεγες ότι είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε μέσα από αυτή την έκθεση? Έχετε ήδη κάνει στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, την ίδια έκθεση, η οποία είχε μεγάλη επιτυχία και είμαι σίγουρη και εδώ στο Λονδίνο. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε? Θα θέλαμε σαν νέοι καλλιτέχνες που μας αρέσει η παράδοση γενικότερα της Κύπρου, θα θέλαμε να δείξουμε κυρίως στους νεαρούς της ηλικίας μας ότι υπάρχουν τρόποι να αναβιώνουμε την παράδοσή μας. Δηλαδή, εγώ ας πούμε στο κομμάτι που εκθέτω είναι το πίσω μέρος του είναι φτιαγμένο σε αργαγιό, που είναι μια καθαρά παραδοσιακή τεχνική. Και είναι εμπνευσμένο από τα κόλληβα. Τα κόλληβα που φτιάχνουμε για τις εορτές, για μνημόσυνα, ξέρω εγώ. Είναι το ρόδι, το κύριο του συστατικό, που είναι κάτι που
και οι Τουρκοκύπροι το χρησιμοποιούν για τη νέα χρονιά, για τα καλά νέα. Και στην Ελλάδα υπάρχει γενικότερα αυτή η παράδοση. Αυτό είναι το μήνυμα ουσιαστικά που θέλουμε να μεταδώσουμε, ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις παραδόσεις μας, να πάρουμε παραδείγματα από τον τρόπο που ζούσαν οι προγόνοι μας, Ναι. Πολύ τις ενδιαφέρον τεχνικές. αυτό για το Ρόδι, γιατί από ό,τι γνωρίζω είναι και ένα έθιμο των Κωνσταντινοπολιτών, το Ρόδι Ναι. για την πρωτοχρονιά που το σπάνε μόλις γυρίσει ο χρόνος, πριν μπει κάποιος στην πόρτα, το ρίχνουν για να σπάσει και λένε ότι ανάλογα πόσα κομμάτια θα γίνει, τόση τύχη. Αυτά πώς μπορούν να δηλαδή... Όταν τα φτιάχνεις αυτά, ή δηλαδή τα στεγνώνεις, πώς γίνονται το υλικό αυτό. Η τεχνική που χρησιμοποιούμε, που βάφουμε τα υφάσματα με φυσικά προϊόντα, είναι κάπως το ζεσταίνουμε το υλικό με νερό, βγάζει το χρώμα του και βάζουμε το ύφασμα μέσα, το δένουμε με διάφορους τρόπους ώστε να βγει το σχήμα που θέλουμε και το αφήνουμε λίγη ώρα μέσα έτσι ώστε να αποκτήσει το χρώμα που θέλουμε και μετά το αφήνουμε να στεγνώσει. Και Και αυτό έπειτα μπορεί να αφού στάθει να... διατηρηθεί, δηλαδή, Ναι, έτσι. ναι, 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 ναι. Ναι, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα αυτά με τη τέχνη. Έχετε πάρει, πιστεύω, από ό,τι μας είπε και η Χριστίνα, από ό,τι μας είπε σε μια άλλη συζήτησή μας, ότι παίρνετε, μαθαίνετε πολλά και από τις γιαγιάδες σας για Να είναι καλά. τον τρόπο, δηλαδή, πώς να καταλήξετε σε καινούργια σχέδια, πώς να εντάξετε το μοντέρνο στην παράδοση. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό, Χριστίνα? Ναι, ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος μας είναι αυτή η μεταφορά γνώσης από την παλαιά γενιά στην καινούργια γενιά. Είτε αυτό είναι τεχνικές, είτε ναι, τρόποι δημιουργίας περισσότερων. Αλλά είναι τόσο σημαντικό να μπορούμε να αναδείξουμε την παράδοση μας και να έχουμε αυτή τη σχέση με τους... με τους παλιότερους μας και να μαθαίνουμε από αυτούς και εμείς να συνεχίσουμε όλα όσα μαθαίνουμε να τα δείξουμε και στους υπόλοιπους. Ένα άλλο πάλι σημαντικό κομμάτι είναι και η βιωσιμότητα, γιατί οι προγόνοι μας ζούσαν μια βιώσιμη ζωή, ούτε καν οι προγόνοι μας και οι γιαγιάδες μας, και ό,τι έχει σχέση να κάνει με τα ρούχα, μετά μεταποιούσαν ή τα επαναχρησιμοποιούσαν ή τα έκαναν κάτι άλλο και είναι αυτές οι έννοιες που εμείς οι νέοι που μας απασχολεί πάρα πολύ η βιωσιμότητα και η βιομηχανία της μόδας που έχει πολύ κακό αντίκτυπο στον πλανήτη μας, όλα αυτά μας επηρεάζουν και θέλουμε να τα βάλουμε στη ζωή μας και βρίσκουμε σαν έμπνευση τις γιαγιάδες μας, την παλιότερα γενιά γενικότερα και σε αυτό το κομμάτι. Ήταν όντως πάρα πολύ δημιουργική παλαιότερα. Όπως πολύ σωστά είπες, Χριστίνα, ένα πράγμα μπορούσε να το αλλάξω αν ήταν μακρύ φόρεμα, να το κόψουν, να το κάνουν κοντό, να το κάνουν μπλούζα. Πολύ δύσκολα θα πετούσαν κάτι, αλλά θα το φτιάχνουν σε κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσουμε για την έκθεση εδώ στο Λονδίνο. Θέλουμε τις λεπτομέρειες για ημερομηνίες, πόσο καιρό θα διαρκέσει, ποιος μπορεί να παρευρεθεί, ώρες κτλ. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου εκτός από τα Σαββατοκυριακά στην Πρεσβεία της Κύπρου στο Λονδίνο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα. Δεν πρέπει να πάρουν κάποιον εισιτήριο, αλλά αν επιθυμεί ο κόσμος μπορεί να κλείσει εισιτήριο για τα guided tours που είναι στις 3 Οκτωβρίου και 4 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι 12 και το δεύτερο είναι από τις 1 μέχρι τις 2. Και είναι δωρεάν είσοδος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν υπάρχει κάποιο event πράγμα για τα guided tours, έτσι, που πρέπει κανείς
πώς θα επικοινωνήσει για να δηλώσει συμμετοχή. Για τα guided tours υπάρχει link στα social media μας, αλλά και τα social media της πρεσβείας, όπου μπορούν να πάρουν να κάνουν sign up και να πάρουν ένα δωρεάν εισιτήριο για τα guided tours. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στον οίκο της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστίας εδώ στο Λονδίνο, μια πολύ πολύ όμορφη έκθεση. Είδα και πολλές φωτογραφίες που μου έχει στείλει, τις βλέπουμε και μερικές τώρα καθώς μιλάμε. Θα ήθελα να μου πείτε κάθε μία τι συμβουλή θα δίνατε στους νέους που θέλουν να αρχίσουν να ασχολούνται με την παραδοσιακή ενδυμασία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας, τον πολιτισμό μας και να προσπαθούμε και ήδη να μάθουμε περισσότερα από αυτά που μας μαθαίνουν, γιατί θεωρώ ότι η εκπαίδευσή μας, η μάθησή μας στα σχολεία δεν μας μιλά τόσο για την κυπριακή κουλτούρα όσο θα έπρεπε και δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει εμείς, ο καθένας από εμάς, να προσπαθήσει να ψάξει από πού ερχόμαστε, τα κοινά που έχουμε οι Κύπροι μεταξύ μας, τις αναφορές, έτσι ώστε να τις πάρει και να τις εξελίξει. Άρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε. Χριστίνα. Πιστεύω πως οι νέοι γενικά απομακρύνθηκαν από την παράδοση και είναι κρίμα πραγματικά γιατί η Κυπριακή παράδοση είναι τόσο όμορφη και ξεχωριστή. Παρόλο που είμαστε τόσο μικρό νησί, έχουμε πάρα πολύ όμορφο πολιτισμό και κουλτούρα. Είμαστε εδώ για να το διασφαλίσουμε και ελπίζουμε το μήνυμα μας να το προτείνουμε και στους υπόλοιπους νέους. Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα, και με την Ειρήνη. Ειρήνη, ποιο είναι το δικό σου μήνυμα? Εγώ θεωρώ ότι έχουμε πολλά παραδείγματα να πάρουμε από τους προγόνους μας και σε βιώσιμες πρακτικές και στον τρόπο που ζούσαν και στην ενδυμασία τους. Είναι κρίμα. Όποιος έχει έστω και λίγο ενδιαφέρον, είναι ωραίο να το ψάξει και να ασχοληθεί για να μην χαθούν οι τέχνες και όλα όσα μας έμαθαν οι προγόνοι μας. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία που είμαι σίγουρη θα την έχετε και να συνεχίσετε με αυτό την όμορφη διάθεση και ενέργεια και πάθος που έχετε για την Κυπριακή παράδοση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα τα πούμε σύντομα και πάλι με ένα καινούριο φιλοξενούμενο ή καινούριος φιλοξενούμενος. Καλό σας βράδυ.